σου τα γράφανε τα κείμενα. Τα κανένα. Τα κείμενα ήταν ό,τι έλεγα εκεί ήταν ειδικό. Τίποτα κανένα. Μια φορά. Δεν μπορεί, μα είχε μια φορά ο Κατράκης ήρθε και είπε στη σκηνή μόνο. Φύγα κάτω το γραφείο, φέρε μου το άσπρο ρολό το χαρτί αυτό. Να πει δύο λόγια μόνο για το αντίο. Και μου έφερε και ένα. Ναι. Ο Μάνος. Και βγαίνει στη σκηνή και λέει. Για τους κοφερασιές των Αθηνών, χιλιάδες συγγραφείς και ποιητές και λογογράφοι και γράφουν. Γι' αυτό το κορίτσι τόσα χρόνια αυτά που λέει, πού τα βρίσκει, πώς τα γράφει όταν δεν έχει κανένα να την βοηθήσει. Και λέω εγώ με βοηθάει. Καλά, στάσου, μα ήταν ολόκληρα κείμενα. Να σου πω κάτι σπουδαίο. Έμπαινα στη σκηνή, πριν από στη σκηνή με ρωτούσαν. Με ρούνε τι θα μας πεις απόψε, δεν ξέρω, λέω κάτσε να βγω πρώτα και θα τα βρούμε. Να σου αρχίσω να σου πει από εδώ. Το ενέργο, το μπαρλάτα μου, τώρα δεν θυμάμαι τίποτα από εκείνα τα πράγματα. Τα έχω γραμμένα όμως. Σοβαρά. Μόνο το τραγουδάκι αυτό έγραψε ο Μάνος ο Μπουνιάς και το μελοποίησε ο Παπαδημητρίου ο Γιάννης Θεός φορέστα. Για τον Μπουνιά δεν ξέρω τι βρίσκεται και τι κάνει. Δεν έχω φωτογραφίες τώρα τελευταία και ντρέπομαι να πάω να βγάλω γιατί δεν θα βγω καλά, γέρασα και λέω... Μέρες ο ίδιος, ζωντανή και... Εσύ όμως θα με παίρνεις νεαρά, Πού είναι? Καλή δροσίτσα έχετε εδώ, φυσά, ωραία. Ναι, ωραία. Πού είναι το... Κρίμα να μην είναι Πού είναι κάτι... εδώ, είναι κρίμα εδώ, είσαι πάτουλα. Τι είναι κάτω σπάτουλα. Να, εσύ το διάνομα. Να μην με κάνεις πορτρέτο τότε που ήμουν νεαρά, να κάνω και γυμνό. Μην το λες η ομορφιά, δεν είναι αυτή. Να κάνω και γυμνό, μα δεν. Λέω άλλο πράγμα τώρα. Νεαρά εννοούσα με το φράκο, τα γυμνά μου, τα τέτοια μου, αλλά δεν τα κάνεις τίποτα. Κάτσε εκεί πάνω και βάλε το ένα πόδι από το άλλο από πάνω. Δηλαδή, εδώ. Μάλιστα. Έτσι, μπράβο, κομψά. Έτσι όπως μπράβο, κομψή, κομψά. Ωραία. Μπράβο εκεί λίγο. Μπράβο, πολύ ωραία. Για λίγο εκεί πάει. Εκεί. Μην στάσω. Περίμενε γιατί είναι. Εσά σα έχει για να σα κοιτάξω. Πολύ ωραία. Να και που είμαι σε κάτι χρήσιμο. Κοίτα λίγο εκεί. Και δείξε μου για το καφέ. Α το παστού είναι έτσι όπω είναι και το καφέ. Εκεί λίγο κοιτά. Δεν έχω καλά προφίλ, το κοιτάω εκεί. Σε μένα μου λες. Το μαλλί να το μαζέψω πίσω γιατί. Λέω να το μαζέψει και να βάλει σε εκεί. Εκεί είναι και το πράγμα. Πάει το Μπράβο. Φέρτε και να κάνω. Να το μάζει και να βάλει αυτό το οποίο ήταν εξαίσιο. Γιατί τα φοράω. Να μην κοιτά σε μένα. Μπράβο. Εσά είναι το πράγμα. Αν και να φαίνεται. Θέλω λίγο εκεί, αλλά φοβάμαι μήπω. Με αδική στο προφίλ. Θα φοράσω έτσι. Για να σε δω λίγο έτσι. Αν και αυτό όμω δεν θα το έβλεπα. Μα όμορφα είναι, ωραία είναι. Τώρα φαίνεται και αυτό, δεν θέλει. Για να μήπως κουράσω έτσι. Γιατί να μην κουράσω. Εμείς, για λίγο κοίτα έτσι πάλι. Πολύ ωραία. Για και το μπαστούνάκι. Πιο χαμηλά αυτό το χέρι το δεξί. Πιο μπράβο να βλέπω έτσι το μπαστούνάκι. Να φαίνεται το μπαστούνάκι. Να φαίνεται το δαχτυλί του μπαστούνου. Το καπελάκι μου φαίνεται το καπελάκι. Ας τώρα είναι το καπελάκι. Όπως είναι το καπελάκι. Α, γυμνά ή να πάρω και τώρα. Γυμνά, γυμνά, άστε. Ας το γυμνά γιατί έχεις όμως ωραίες. Με θέτει γελαστή ή σωρά. Χαμόνι. Να γελάς, θέλω να μιλάς, θέλω να έχεις εκεί όμως. Μπράβο, αυτό θέλω, αυτό θέλω. Μπράβο, και την κοίτα, όταν θα δουλεύω θα σου λέω, εκεί σταμάτα ένα λεπτό. Εκεί, όπως είσαι τώρα. Μπράβο, πολύ ωραία. Είμαι σε ακόμα, με την κουβέντα ακόμα δεν τα άνοιξα με τα χρώματα. Δεν πειράζει, εγώ την ξαναπαίρνω τη στάση. Κοίτα με την κουβέντα, ακόμα δεν τα είχε εδώ. Τα βάλα τα μου αυτά. Έτοιμο σήμερα να ζωγραφίσω με κλειστά τα χρώματα. Αχ, με τι θέλω. Και το φράγκο μου γιατί το έφερα, μπορείς να πεις, το μισό, έστω. Γραμμό το φράγκο. Θέλεις να βάλω μόνο το παπιό στο λίγο. Ναι. Είναι μια ιδιοκρατία. Εγώ λέω ναι. Βάλε το ωραίο σου το σκουράδι. Μπράβο. Μπράβο να δώσω το. Κάτι να πληθυσείς. Καλέ. Ποιος είναι η άφηση. Και ήπνο μη τα βαθμού της. Διεχόμουν. Πάμε πολύ.
Είναι καλό Κώστα μου αυτό που έκανε. Αυτή είναι η ιδέα. Ωραία. Διότι κοίταξε, έχεις τελείο πράγμα. Το καπέλο. Το κεφάλι, κοίτα. Το καπέλο, το μπαστούνι και το κεφάλι. Το είδα να δεν είναι συνδυασμό. Το κεφάλι τώρα εσύ. Εσύ πρόσεξε. Παραπέμπω. Εσύ εδώ είπαμε. Εδώ το κεφάλι. Εκεί, ωραία. Βέβαια. Ωραία. Πολύ ωραία. Συμφωνώ. 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 Εντάξει. Πολύ ωραία. Έτσι κουκλέ. Μπράβο, Μαρίτσα. Κοίτα που ακόμα έχει όμορφο λυσάκι. Κοίτα κούρευε. Πολύ ωραία. Τι όπως είσαι, είσαι πολύ καλά. Λέω με. Είσαι πολύ εντάξει. Είσαι πολύ καλά. Μπράβο, Μαρούλα, έτσι. Έτσι μου το πεις. Πολύ ωραία, έτσι. Πώς έχεις. Πώς έχεις με ρωτή. Τι ρωτής ως έχεις. Δηλαδή ως έχεις, δηλαδή όπως είσαι. Όπως είσαι. Μιλάω λίγο λίγα ελληνικά εδώ, εγώ επειδή τα λατρεύω γι' αυτό. Ναι. Πολύ ωραία. Δεν έχεις λόγο να ανησυχείς. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Όχι έχεις. Όχι έχεις. Μα δεν κάνουμε λεπτομέρειες που κάνουμε. Ξέρω. Δεν κάνουμε λεπτομέρειες. Δεν κάνουμε. Γι' αυτό σου λέω μήπως που είσαι έτσι λιγός. Σε κουράζω. Μπράβο, γλυκιά. Γιατί δεν θέλω να σε κουράσω. Όχι, δεν κουράζω, δεν κουράζω. Χαίρομαι πολύ. Κάτσε, μην έχει το όλο. Ξέρεις τι κάνει. Κινηματογραφή. Δεν βγάζει φωτογραφία. Κανιάει δουλειά της. Όλοι βλέπεις εδώ μέσα άλλη δουλειά κάνω. Εδώ βλέπεις εκείνη και το μαλάκα. Τι ωραία κάθε. Διασκεδάζεις. Λοιπόν, ξαναφέρω την πόση μου. Ναι,
Ναι, θες λίγο να κουνάς και λίγο το κεφάλι, δεν σου πάνε το έχεις εκεί. Όχι να με αλλάζεις τώρα, πώς θα σε αλλάζω αυτή την αφήσω. Όχι, δεν σε αλλάζω, αλλάζω. Δεν σε αλλάζω, απλώς. Αυτά. Όλα γίνονται, μη μου σταγωγείς. Όλα γίνονται, το καπέλο το κουνάς, το πας από εδώ εκεί. Εκεί το κάνει. Και το κάνει πολλέ έτσι βόλτε. Εκεί το είχα. Μη μου πει το κούνησε τώρα. Άντε καλά. Και το μπαστούνι δεν το κούνησε. Άντε καλά. Άντε καλά. Καλά. Άντε ό,τι λέει να ρούχα. Αυτό κοστάκι μου είναι κάπου εδώ, ανορθόγραφο. Ποιο είναι αυτό? Όχι, δεν λέω εσένα, αλλά μιλάω με το κοστάκι. Μιλάω με το κοστάκι. Να κάνεις το φιόγκο μου πίσω, ωραίο. Ποιο φιόγκο σου? Αυτό πίσω, δεν το βλέπεις? Α, δεν το ζωγραφίζω εδώ. Ω, μόλις φαίνεται. Μόλις φαίνεται, το κάνεις να φαίνεται. Το κάνω να φαίνεται. Ό,τι λέει με ρούλη, θα σου κάνω φαίνεται. Φαίνεται, κάνω. Ότι κάτι φοράω. Και λέω ναι. Μπράβο. Ότι κάτι φοράω. Ναι, εγώ λέω ναι. Δεν ξέρω ακόμα. Δεν ξέρω ακόμα. Θα δούμε πού θα πάνε τα άνθη του κακού. Πού θα πάνε δεν ξέρω. Καημός είναι. Να αγαπάς και να μην αγαπιέσαι.
Δεν ξέρω τι κάνω. Α, δεν τα ξέρεις τι κάνω. Δεν ξέρεις τι κάνω. Όχι, άλλος κάνει, εγώ δεν κάνω. Εγώ απλώς εγώ έτσι παρακολουθώ. Παρακολουθώ. Ας τα μερούλα μου είναι δικά μας. Κοίταξε όμως εγώ πώς βρίσκω την πόρτα, δεν τη βρίσκω κάτω. Εσύ είσαι εκπληκτική. Είμαι γεννημένη για μοντέλο. Ξέρω τις... Άρα θα κάνεις μοντέλα, γιατί θα περπάς και εμένα. Ξέρω γιατί είσαι γεννημένη. Δεν υπάρχει λόγο να μου το πεις μετά από μισό ολόκληρο αιώνα. Μισό, πράγμα. Πράγμα, μη μου το λες εμένα, γιατί είσαι γεννημένη. Εμένα μου το λες. Κι εσύ, ελεγγύω να χαρούμε τη ζωή. Εσύ και εγώ. Κοίτα που δεν τη χάνω. Βλέπεις πως έχεις το δέχαμε την πόσο μου.
Τι είδα να πλέει τι κάνεις. Το σημείο έβαλα μια λάμπα εκεί στο μυαλό μου, στο αυτό. Α, αυτό θέλω να κάνεις. Να, ω, όλη στην Ελλάδα που κοιτάω. Αυτό θέλω να κάνεις. Να, αυτό το... Τι να πάρω, πόρο, 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 πόρο. Πολλά πρόσωπα μου σκουπάψαν στις ιστορίες. Του, πόρο, πόρο. Πιάρι παπαρά, εγώ κι εσύ. Εγώ κι εσύ. Πάρι παπαρά. Λίγη μήνα με αυτή που κάτι
δώσαμε σε αυτόν τον κόσμο. Να το λέω αυτό. Ευχαριστώ, Νατάλια. Ευχαριστώ, Νατάλια. Και αυτό μας στάδωσαν οι φίλοι και οι Θεσσαλονίκοι. Έτσι, αυτό είναι σωστό που λες. Ο φιλόσοφος Διογέννης είπε το εξής. Να αυτά λέγω στο παιδί, εγώ και την πόρτα τα λέω. Του λέει κάποιος, τι θα γίνει με γέννησέ μου, μες στο φανάρι, μες στο πιθάρι, το φανάρι. Κάποτε όμως θα γεράσεις πολύ, τι θα κάνεις. Έχεις λεφτά. Έχω λέει φίλους. Εχθρούς δεν έχεις, δεν έχω συγγένεις. Αυτό είπα και εγώ, γιατί και εμένα συγγενείς. Δεν έχει. Με το μάτι αυτό που με κοίταξε όλη η Θεσσαλονίκη. Όλο ο κόσμο. Σε αυτού δεν έγραψα πολλά. Και εγώ του έγραψα στα παλιά. Ναι, καλά, τι θέλαν αυτοί. Ξέρω, δεν θέλαν να κάνουν τίποτα αυτοί. Τι θέλουν, τι θέλετε. Τι μπορεί να κάνουν. Δεν σε αναγνωρίζει το στενό σου πολύ περιβάλλον, γιατί ίσω δεν σε έφτασε ποτέ. Ρε, άσυσε να μην πω την κουβέντα εδώ. Θα την πέστη. Α, παγάμισε μου. Για αυτό το κάνω. Ε, μα τι. Αυτό το κάνω. Ε, τώρα τι, καθόμαστε και ασχολούμεθα με παπάνια τώρα. Τι είναι παπάνια. Άρα εσύ και φωτογράφεις ήταν να ξέρω τι κάνεις τόση ώρα εκεί. Και με αφήνεις και παρλάω και δεν έχω και κάνει. Ω, μη μοιάζεσαι μόνο στο τέλος, αφού όλα εγώ περνάω. Το τέλος αγάπη, όχι τώρα. Μη αγάπη μου από τώρα. Ας έτσι να παίξουν. Έτσι. Βγάλε τα χρόνια τα παλιά. Ας να παίξουν. Τα γλέντια σε κάθε μία γειτονιά. Αν δεν σε έπαιρνα. Αχ, αλήθεια έτσι. Βγάλε τα χρόνια τα παλιά. Τα όρφα τα βραδιά που καθόλου. Μόλις πάω σπίτι, λέω, μόνο λέω ήρθα, εντάξει. Να πάνε ναι, έχεις δίκιο Κώστα. Τρόμος με πιάνει η μέρουλα. Αχ, τι ωραία φυσά. Ύστερα φυσά, ύστερα. Για να μην δρώνεις. Ναι, να μην δρώνεις. Λοιπόν, όλοι θυμούνται το βασιλούκι για το πιλάνι. Να μην είσαι πρέσεις. Όλοι στον δρόμο, έρετε, έρετε το βασιλούκι. Τώρα θα το κάνω, καλά μου το έπατε να φέρω το πλάτι, να το βάλω το ψεύτη. Δεν ξέρουμε εμείς τώρα, τι λέμε, πώς δεν ξέρουμε. Μέσα από τα πράσινα βευκάκια, οι καταρτίς χαλιάς, στα φεγγαρόγους τα χλώτα σοφέρα. Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω. Ήταν η μεγάλη επιτυχία και το ρότερο που έχουμε. Πόσοι περνούν απελπισμένοι. Πρόσεξε τα λόγια τώρα. Ναι. Πόσοι περνούν απελπισμένοι. Έγραφε ωραία λόγια. Με βλεμασκή φοβό. Γιατί τρελά πίστεψαν οι καημένοι. Στη λέξη σ' αγαπώ. Τη λέξη αυτή τη μάγισσα, όχι ομορφιές πολλές. Μάρμα χάλι, γίνεται πλάτη, όσο τη ξαναλέω. Είναι η αγάπη χειμερά. Α, ναι, το ξέρω. Που κυβερνάει η δανειά. Με όνειρα εφημερά, το ξέρω. Ίσους καμπλήσει
Το ξέρω, ναι. Για αυτή στον κόσμο χύνεται φόρνη μελάνη και αλλά ζωή δεν γίνεται χωρίς αυτό το ωραίο ψέμα. Το ξέρω, ναι. Μ' αυτό κουρνιάζουν και ξυπνούνε στα δάση τα βουνά. Αυτό το ψέμα γλυκό τραγουδούν τα ανθρώπινα φύλλα. Μ' αυτό πολλούς έχουν πλανέψει όλοι μες στη ζωή. Όπως εμένα είχες και εσύ πλανέψει κάποιο θαμπό πρωί. Μα τώρα όλα σβήσανε κι εσύ σε μακριά. Κι άδικα κλαίω, κι άδικα λέω με την καρδιά γριά. Είναι η αγάπη. Πολύ ωραία. Τα σου ξέρουν αυτά. Τραγούδια με πανάλια, τραγούδια με λόγια, με ποιήση, με ιστορία. Μα τι, κάνος δεν είναι δική. Και τον τραγούδισα όσο καμία άλλη. Όσο καμία άλλη τον τραγούδισα με αυτή. Ως το τέλος που είπα τη Ρωμιά. Τον τραγουδάω μόνο εγώ, αυτός η Δανάη και η Κάτια. Τη Ρωμιά. Ρωμιά, Ρωμιά, που τα βελούδινα σου μάτια χάνουν καλύβες και παλάτια και κάνουν παντού ζημιά. Καμιά, καμιά, από όλες τις φυλές του κόσμου τη γλύκα σου δεν έχει φως μου, λανέφρα, Ρωμιά. Όταν γύρισα απ' έξω και ανέβηκα στο κήπο του Λευκού Πύργου, ήταν περίεργο, όχι μόνο. Ταξίδεψα, πήγα Κύπρο, Αίγυπτο, Ισραήλ, Τελαβίβ και λοιπά. Όταν γύρισα, η πρώτη μου εμφάνιση το καλοκαίρι και είπα μια καλημέρα και λέω, γνώρισα γυναίκες και γυναίκες, κόσμο και κόσμο. Μα Ρωμιά δεν είδα κανένα. Και θα σας τραγουδήσω τώρα τη Ρωμιά. Και είπα αυτό το τραγουδάκι. Χάλασε ο κόσμο. Μην πείτε πως είναι υπερβολή αν σας πω πως αυτό που η γη μας γυρίζει το πιο ταξιδιάρικο πουλί ορολιάς γύρω γύρω από αυτήν την ερμηνεύση. Στα χίλια ταξιδεύω αυτά, πανόργιες γυναίκες απαντά, αλλά δεν αλλάζει με καμιά τύπη και αυτή τη Ρωμιά και για αυτή πάντα στενάζει. Ρωμιά, Ρωμιά, που τα βελούδινα σου μάτια. Τα θυμάτικα κουρέ, καλά. Θα σου ξέρουν αυτά. Θα σου ξέρουν. Έχει ένα δεύτερο στίχο που είναι πάρα πολύ ωραίο. Ας έρχεται άγαμα πολύ. Φράντσες ζουλές κόψες, καλαψές, Ισπανίδες. Ας ναι, ότι οι Ισπανίδες δεν είναι σε σύγκριση με τη Ρωμιά ή τίποτα, κάτι τέτοιο. Όχι, δεν είναι, τέλος πάντων, και πάλι καταλήγει στο ρεφρέν αυτό. Τι να κάνω τώρα, πες. Να καθίσεις εκεί. Να σε καμπλώ. Ευτυχώς το κεφάλι μου δεν έχει καθόλου εκεί. Αλλά θα μου πει κάποια στιγμή να γυρίσω το πρόσφαιρο. Κάτσε βράδυ σόραπη, κάτσε. Αχ, τρελαία. Καλά που δεν σμίξανε. Ευτυχώς πρόλευε. Α, θα γινόμαστε. Ευτυχώς. Μαλλιά. Τι δεν γινόμαστε, τι μου δεν ξέρω. Εγώ σου λέω θα είμαστε το ρότερο ζευγάρι. Το πιο τρελό είναι. Το πιο ευέβαιο αυτό είναι, γιατί εγώ άλλο εννοώ. Τι άλλο θα το δικό σου το πορτρέτο, ποιο θα το κάνει. Α, τα μπλέξε τώρα, τα μπλέξε. Ποιο θα το κάνει το δικό σου το πορτρέτο. Ποιο πούστη. Αυτό. Πώ το λέει αυτό. Ποιο πούστη θα το κάνει. Πώ το λέει αυτό που ζωγραφεί στον εαυτό του. Αυτό που. Ζωγραφεί στον εαυτό. Δεν υπάρχει αυτό που κάνει αυτός. Αυτό που κάνει, μπράβο. Αυτοπροσωπογραφία. Α, πώς το είπατε. Αυτοπροσωπογραφία. 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 Αλλά όχι αυτός που φωτογραφίζει, δεν έχει λέξη. Θα μπορούσα να πει αυτοπροσωγράφος, αλλά δεν είναι. Δεν λέει έτσι. Αυτοπροσωγράφος, αλλά δεν στέκει. Δεν λέει έτσι. Δεν λέει έτσι. Thank you.
Είπε να μου πει το παραμύθι, το παλιό με τη Σμονίδη. Έτσι αρχίζω στο παιδικό θέατρο. Και έσκυψε και ένα νεόφι μάτι στη μορφή μήλα στη Κασίνη, 100 χρονών και δούλα. Εγώ είπα, κάθισε το παραμύθι. Μια φορά και έναν καιρό και γράφω το πρώτο εργάκι που έπαιξα. Στο βιβλίο, θα γίνει πολύ ωραίο βιβλίο. Και τα παιδιά ρωτούν, γελιά, δεν έχει άλλο. Έχει. Ακόμα πιο όμορφο και ακόμα πιο μεγάλο. Mm. Και αρχίζω το δεύτερο έργο. Να βρω την αλληλούγια της Κυπουβάλλου. Έχω να γράψω πολλά. Πολύ όμορφο και πολύ ωραία ποιητικά. Δανείζομαι βέβαια ποιήματα από τους ποιητάς, τους οποίους και αναφέρω φυσικά. Έτσι είπε ο Παλαμάς, έτσι είπε ο Πολέμης, έτσι. Αναφέρω πολλά τέτοια, γιατί ασχολήθηκα με την ποιήση πολύ και μ' αρέσει. Και έχω και δικά μου. Λούστα μου, Γεια. Είσαι ένα άνθρωπο. Μεγάλη. Α, μην το λες. Τι κάνουν τα παιδιά σου, δεν πειράζουν πως. Καλά. Καλά. Μεγάλωσα, παντρεύτηκα. Σώπα! Ο γιος σου παντρεύτηκε. Ναι. Τι αν είπας. Παντρεύτηκε. Εσέ έκανε και παππού. Ου, ναι. Αχ, τι να κάνω. Θα ζωγράψεις όλα αυτά τα κουμπάκια. Πού να τα κάνω όλα, ρε μερό. Πού να τα κάνω όλα, ρε κούκλα μου. Ωρες είναι αυτές. Γυναικούλα σου την κάνω. Καλά είναι η γλυκιά μου, καλά είναι. Με έφυγες από τότε που έφυγες από την γειτονιά μας. Ναι, ναι. Και η γειτονιά μας σου πέθανε. Ποια γειτονιά μου. Α, ναι, η Γιασανοπούλου. Ναι, μου. Ο Γιασανοπούλου τι κάνει. Γέρασε. Μαλάκας. Όπως ήταν στα γιά του. Δεν ξέρω, αυτή είναι νεότερη από μένα και λυπάμαι και γέρασε. Αν γέρασε. Γιατί είναι νεότερη από μένα. Είναι αυτό μόνο που γερνάει, δεν κάνεις που γερνάει, σου είπα τι είναι. Όχι, μεγαλώνουμε, μεγαλώνουμε, δεν γεράζουν, μεγαλώνουμε. Που... Αυτοί που γέρασαν, θες να γέρασαν. Αχ, και θα κάνω με αυτούς που δεν γερνούν. Αυτούς με τους έχουν λίγο τέλα. Αυτούς έχουν λίγο τέλα. Αλλά όταν στην εποχή του χρόνια θα έκανα μοντέλο, θα παρίστερα το μοντέλο, δεν το περίμενα. Κάνω με αυτούς. Την άλλη εύκολη είναι. Έτσι είναι η μέρα μας. Την άλλη, τι άλλη. Τι να πεις, τι να πούμε, τι να πούμε, δεν θα πεις. Ωραία, θα λέμε, για να δούμε κάτι που είναι πιο μακριά. Ναι, θα είναι πιο εδώ κάτω και πιο μακριά κάπου εδώ. Σε παρακαλώ το παπούτσι μου και το πόδι μου θέλω σωστό. Α, δεν ξέρω τι είναι να κάνω. Η Παναγία δεν ξέρω τι είναι. Τώρα, γύρω από εκεί. Παίρνω την πόσα. Μπράβο. Ήρθε η ώρα σου, αφού ανάψω κι εγώ ένα. Εμένα δεν κάνει καπνίσεις, δεν είναι μόνο. Α, δεν ξέρεις εγώ. Έχω το δικό μου ρυθμό. Έχω μερούλα το δικό μου ρυθμό. Έτσι και δεν με κάνεις όμορφη. Μάλλον μη φυγιάς ακόμα. Έτσι και δεν με κάνεις όμορφη. Καλείς που δεν με κάνει όμορφη. Αν επανάλλει. Αν δεν με κάνει. Όπως είστε. Μην το φύλλεγες κι εσύ. Μερουλά. Γιατί. Σαν πώς είμαι να με κάνει. Μη φυγιάς αγάπη μου. Όπως είστε πάντα. Μη φυγιάς ακόμα. Διόρθωσα. Γιατί θα κάνω κανένα λαθάκι. Αυτό που το φύλαξε ο Πισελφέ όσο φορές. Θα κάνω, αν βιάζεσαι, θα κάνω κανένα λαθάκι. Όχι, δεν βιάζομαι. Και ιστορία θα πέρα. Τι είναι με κάθε με αυτά που θα βγει. Κυνηγάει. Τίποτα με είδε σε μένα να χάσω το κέφι, να φορεστώ. Ποτέ. Με κάνει να μιλήσω μια μοντέλα. Εσύ κάτω, όσο θα βάλω στο μοντέλα, εγώ θα βάλω το φράγκο μου ολόκληρο διαφορά. Δεν κάνω κανένα λαθάκι να βρω. Το φράγκο μου θέλω ολόκληρο. Άνετα. Ού, το κάνω λέει, δεν είναι σίγουρο. Θα κάνω με μερούλα μου τα λάθη. Θα κάνω κούκλα μου τα κάνω. Άνθρωπος και το... Δεν είσαι λάθος. Έτσι. Και εγώ θέλω να μου το φτιάξεις λίγο με τι λέω και γαλάζω. Ναι. Ναι, το γαλάζω. Εσείς είδατε να αλλάξω αυτό. Ακίνητη είναι εδώ. Ναι, εσύ
Όχι, όχι, εδώ πας πολύ ωραία. Μπράβο. Είσαι πολύ καλή. Πολύ καλή. Τώρα τι κάνω, παίρνω πώς. Είσαι καλή όπως είσαι, όχι ακόμα. Θα σου πω εγώ πότε. Έτσι. Με τρώει μύτη, θα τρώω ξύλο. Καλά κάνεις. Έτσι είναι λίγο να μου. Όταν ήθελα να τη δει, τι να με δει, λίγο να δει. Σε τρώει η μύτη σου, νομίζω. Α. Αυτό εννοούσε, δηλαδή. Θα ετοιμάσαι. Και έλεγε στα ελληνικά ενέργεια και λέω πότε καλά. Και θα σου πει. Και είμαι εκεί, δεν είναι εδώ. Κάτσε τσιμπλίε στην άλλη. Το ποπό. Από αυτές δεν έχει τώρα. Μπράβο, είναι άλλο στυλ. 10 παιδιά έκανε και είναι 11. Ζει και η πρώτη μαδευτή και παίζει ακόμα φωνκάρι. 90, 30. Πρέπει να ξέρεις. Μη μου πεις. Πέρσι πέθανε εκείνη που ήταν 94. Κοίτα, βέβαια. Τι? Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Ωραία. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Κάθομαι. Από πού είστε, είστε βέβαια Θεσσαλονίκια. Όχι, Κωνσταντινούπολη. Αλλά κοιτάξτε, τι το αναλάβει. Το αναλάβει και εις υπόψη του από πλευράς έτσι ράτσας. Γιατί ήρθα εδώ το 22 μόλις 2 χρόνια. Όχι μόνο σαν ράτσα και σαν μια ανατροφή που περνάει μέσα από την οικογένεια, από το στενό περιβάλλον. Ναι, ίσως, γιατί εγώ δεν μπορώ να εγώ λέω, είμαι σαν ομιλιά. Έτσι λέω. Και το πιστεύω, μέσα από την όχο. Έτσι είναι. Νιώθω Θεσσαλονίκη μόνο και τίποτα άλλο. Δεν την αλλάζω με τίποτα άλλο στον κόσμο. Την αγαπώ πάρα πολύ. Αν και με όχι πόρο, όχι το κοινό και ο πόρο, πρώτη στήριξη. Με πρόδωσαν οι ευθύνες. Αρχές. Αυτή είναι η πρόταση. Έτσι είναι οι πάντες. Δεν κατάλαβα. Δεν έχουν όρεξη να καταλάβουν. Εκείνη που με χειροκρότησε είναι ολόκληρη Θεσσαλονίκη. Από τους πιο μικρούς θα σου πω μεγάλους. Να σας πω κάτι. Είδα μια κοπέλα. Εκλογών. Το κοριτσάκι αυτό πανέκτημα. Μου λέει, καλέ κύριε Σουήλιο, και εγώ θέλω να πω ανέκδοτο. Το είπα στο θέατρο. Καλά, πού να μου στείλω να μιλήσω. Είπε το πρώτο ανέκδοτο, είπε το δεύτερο, χειροκρότησε αυτό το σχολείο. Σε μια στιγμή λέω, καλέ. Και λέει και το βήμα στο τέλο του Σουήλιο που καταλήγει. Τώρα κόσμο και μπορεί η γυναίκα μου αυτή, πώ δεν ξέρετε η ιδέα να την βγάλει βουλευτή. Και λέω εγώ, αυτό λέω και βουλευτή τον βγάλει. Αυτό πρέπει να κάνει πρωθυπουργό τον άνθρωπο που έχω μεγαλώσει. Εκεί τη στιγμή το κοριτσάκι με ρωτάει το όποιο κόσμο και μου, 600 ευρώ. Εσείς κύριε Σόλη, τι ψηφίζετε. Ναι. Αυτή τη στιγμή να μιλήσω για το κοινό. Το κοινό μετακινεί. Αν με επιτρέπει ο Λούστας να κάνω. Ναι. Εκεί που ακουμπούσε έτσι έκανε έτσι το κοινό. Να ακούσει. Ναι. Η ετοιμότηση εκεί είναι. Γυρίζω βέβαια στην Ευγέρη και της λέω. Χριστινούλα, εμείς οι καλλιτέχνες, ξέρεις που δεν ψηφίζουμε, έτσι είναι το παιδί ο κόσμος. Αυτά τα 600 ζευγάρια χέρια κάπου που μας έχουν κάνει, αυτή είναι η δική μας. Έτσι. Κανένας ο κόσμος. Πίστευα αυτό που έκανε. Χειροκρότησε ο κόσμος και ο κόσμος. Αυτή η Χριστινούλα τώρα, Ζαχαροπούλου, είναι στο κρατικό θέατρο, 35 χρονών, και είναι στο κρατικό θέατρο, βοηθός σκηνοθέτη. Ηθοποιός και βοηθός και τώρα σκέφτομαι με φέτος που και πέρσι δεν δούλεψα του χρόνου να ξαναστήσω την παιδική μου σκηνή και να την πάρω να την μοιήσω από το πράγμα και να το διευθύνει και να μείνει συνεχιστά. Δεν θα χαρακούμε το κοτσάκι αυτό. Μια ζωγράφος χορεύτηρα στο τύπο του Λευκού Πύργου. Ήταν με το τρίο Πάρτς, να θυμάσαι. Το θυμάμαι. Η μία από αυτές έκανε σκίτσα και έφαξε σε φιγουρίνη. Και κρίμα που το έχασα αυτό.
και με κάνει ένα σκίτσο εμένα, με το φράγκο σε σκίτσο βέβαια, λαχανιτωμένο, και μου κάνει γύρω γύρω δύο παιδάκια κάθονται πάνω, ένα παιδάκι από το δέντρο με βλέπει το άλλο από εκεί και μου κάνει γύρω γύρω παιδάκια. Μα τι ωραίο ήταν αυτό το πράγμα και το έχασα. Μην το κλέψα, το έχασα, δεν ξέρω τι έγινε. Ήθελα να το βάλω στο βιβλίο. Δύο μπάτς, ωραίες φίλες. Ναι. Ένας άντρας και τρεις γυναίκες. Όχι, εγώ τι είναι αυτός. Καλεμένα, με κάνει ωραία. Τι κάνει το σώμα, να πει. Καπάει. Σουγραφική κάνει. Σουγραφική κάνει, ψέματα. Είδες αυτούς που λένε πράγματα που έπρεπε να κουβαλθούν, αλλά μου αφήνει κάτι άλλο να ζωγραφίσεις. Σουγραφική κάνει, αγαπητοί. Λοιπόν, για να πει. Ήρθε η στιγμή να προσάγω. Για να πει. Τι είναι να κάνεις. Για να μην φτάσεις πολύ. Έτσι, να πάρω. Για να διαφύρεις από εδώ. Για να πάρω σε λίγο. Να σε λύνεις. Έπρεπε να πάω τα γελιά αυτά. Άρα, λοιπόν, έλα. Μπράβο, πολύ σωστά εκεί με όλο. Όπως είσαι. Α, είσαι εδώ. Πολύ σωστά. Για να την βρούμε τη μέρα εκεί. Σημαίνουν όταν θέλει. Το φιόγκο μου θέλω να βγάλεις, δεν είναι όμως δεν πίσω ήμουν φαλακρή. Και εκείνο θα γίνει εδώ. Και εκείνο με έσκασες. Άσε εδώ να βρούμε τα άλλα. Πού είναι τα άλλα όλα, είναι πολλά. Ναι. Ναι. Με μπερδεύει η μερούλα. Τι σε κάνω. Να. Να. Πώς την βρίσκω όμως εγώ στην πόζα, μην είναι. Δεν μου βγαίνει, άφησε. Τόσο πολύ θες. Thank you.
Περνάει το κουνουπάτσι. Αυτό είναι που πηγαίνεις και έρχεσαι πάλι. Ναι, είναι λιγάκι κουραστικό αυτό το ξέρω, ε. Είναι μερολέ. Είναι. Τι να κάνουμε. Τα καλά κόμπης χτώνουν. Έτσι δεν έτσι λένε, αλλά και εμένα δεν αρέσει το δουλειά. Εμένα δεν μ' αρέσει αυτά η μερούλα. Και ένα φως που επιτρέπει. Πού? Στο καθρέφτη, στο τζάμι. Αυτό που βλέπω εδώ, εδώ όπως βλέπω, ναι. Εδώ κατευθύνεται απέναντι από αυτό το φως. Έλα να δεις ένα φως εδώ. Ποιο καθρέφτη. Αυτό που βλέπω. Πάω προς εδώ. Αυτό εκεί το φως. Όπως βλέπω εγώ, ξέρεις τι εκεί είναι αυτό το φως από το φτάσιο. Εκεί δεν βλέπω. Να τέτοιο. Καλέ δεν πει. Φωτίσε να πει το βουλό. Τώρα φτάνει που την βάζετε πάλι εκεί έτσι γυρίζει. Για να μην σε στεναχωρά μας. Καταλαβαίνω έτσι στεναχωρά. Καλή ατιμή να μην στεναχωριάσαι. Ναι, αλλά
σε ένα έργο με τη Λαμπέτη και τον χώρο που είπε το ζωγράφο αυτός και αυτή τη ζωγράφηση και το σ' αγαπώ. Δεν το είπες πριν. Αυτό παθαίνω τώρα. Δεν μπορώ να είμαι την ίδια ξέρω ζωγράφος. Λίγο ακόμα με ρούλα από εκεί. Ο ζωγράφος το λέει μόνο από το σωστό. Αν όντως την ίδια στιγμή έχω την ίδια έκφραση. Στην κάτω τη λίρα είσαι. Ναι, ναι. Thank you.
Γεια. Εντάξει, θα δούμε. Με τον φωτογράφο, με την πόρτα, με το αυτό. Α, δούμε σιγά.
πώς μπορώ να κρατήσω την ίδια έκφραση που πήρα όταν μπορώ ξεκινήσει. Εσύ βλέπεις την αδιαφορά που θα ξέρω. Με βλέπεις με την ίδια έκφραση. Έχω δηλαδή την ίδια έκφραση. Και εγώ να μην έχω την καλά. Δεν χαλάς τίποτα. Α, πέρα το να ξέρω. Δεν χαλάς τίποτα μόνο. Thank you.
Κώστας Πάνης Βασιλείου. Καλά, Κώστα. Thank you.
Το θυμηθήκατε τελικά. Όχι, δεν το θυμηθήκατε. Αλλά φυσιογνωμία εξωτερικού δεν είναι. Μα ένα παιδί που έφυγε 10 χρόνια από μένα και τον βλέπω σήμερα μπαμπά, ξέρω. Ναι. Πού δεν κερδίζει. Άρα ξέρω. Τέτοιο ελαχτικό σκέφτο. Θυμάσαι όλα τα παιδιά που περάσανε από εσένα. Όλα, όλα. Τα και θα κάνω στο τέλο του βιβλίου, θα κάνω πώς θα είναι παρουσίαση. Κάτι φωνάζω με κατάλογο που λέτε. Ναι. Και λέτε παρούσα, ακούσα, απόν, παρόν. Για όσους ξέρουν, για όσους δεν ξέρουν, για όσους έμαθαν και πέθανε. Θα γίνει ένα ωραίο βιβλίο, μόνο τις εξωτερικές. Αλλά όχι να τελειώσει. Πόσα παιδιά περίπου περάσατε έτσι. 400. 400. Ένα σχολείο. Μεγάλο. Μεγάλο. Περίπου 400 παιδιά που έλαβαν μέρος, καμιά 6-7 χιλιάδες παιδιά περίπου παρακολούθησαν. Από αυτά καμιά τριανταριά ξέρω που ακολούθησαν το θέατρο, καμιά δεκαριά ξέρω που είναι επιστήμονες, άλλα πάλι που συντέχουν και έγραψαν και άλλα που χάθηκαν, δεν ξέρω, δηλαδή που βρίσκονται στη Γερμανία. Έφυγαν. Βέβαια, είναι δυνατόν μέσα σε αυτά τα παιδιά. Από πότε ακριβώς ξεκινήσατε? 56. Το παιδικό. Το παιδικό το 56. Εγώ ξεκίνησα το 40. Με τον πόλεμο. Ψυχαγώγησα όλο το στρατό, με τα φυλάκια. Στο ανταρτοπόλεμο, με τους αντάρτες, με τα βουνά, με όλα. Όλη την ιστορία να λέει αυτή. Είπα κάπου να σταθώ. Το 50 ήρθα στο κήπο του Λευκού Πύργου, που έπαιξα άγγελα στη Θεσσαλονίκη, γιατί τουρνέ τα λεγόμενα μπουλούκια γυρίζανε. Το 50. Το 50 ήρθα στο κήπο του Λευκού Πύργου και το 56 κρεμίστηκα. Αλλά μου δούλευα στη Θεσσαλονίκη στα κέντρα τα 50. Λουξεμβούργο, Πικαντήλη, Ρίο και πολλά. Με τις ορχήστρες πάτη, καραμίνα το ζέντε, με τον Τομένικο, με όλες τις ορχήστρες Παπαδημητρίου, με όλες τις ορχήστρες. Ήμουν ένα νούμερο στην πίστα από τα λίγα. Για την εποχή μου μου το μοναδικό. Δεν ήξερα τη λέξη σόγου, αλλά ήμουν και με γεννητήτες. Αλλά δεν το ήξερα. Σε τυράννησε και εσένα. Τι κάνει τόσο αυτό ο χρόνο στην πέρα, τι κάνει. Γεια σου, Μαρία. Γεια σου, Φωτεράκο. Γεια σου, Αγάπη. Μα και εγώ δεν κουράζω τον άνθρωπο εκεί. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Όχι, μπράβο. Να καθίσεις εκεί που είσαι. Πώς να αλλάξω πόδι, ρε παιδί μου λίγο. Άλλαξε πόδι, πώς. Ναι, άλλαξε. Μα, από τόση ώρα στο ίδιο πόδι. Αυτό τα πόδια τα τελείωσες, γι' αυτό δεν σημαίνει. Το κορίτσι σήμερα το τυράννησε. Απόψε το κορίτσι θέλει θάλασσα και από ποτέ χατήρι δεν του χάλασσα. Και κάποια μικρό λέει, γιατί τραγουδούσε συνήθως αντίχειρο. Για θυμίστε μου λιγάκι, δεν μπορώ να θυμηθώ το σύνορα, παιδεύομαι, το πραγματικό επίθετο του Αττικ. Τριανταφύλλου. Τριανταφύλλου. Τριανταφυλλίδης έλεγα το σύνορα, κλαίωνας, ε. Κλαίω τριανταφύλλου. Τριανταφυλλίδης έλεγα και μετά έλεγα όχι, δεν είναι τριανταφύλλου. Κλαίω τριανταφύλλου. Έχω το βιβλίο του, γραμμένο πάρα πολύ ωραία, από την Δανάη. Δανάη. Στα βίντεο. Τι γίνεται, τι λανάζει. Στην Λατινική Αμερική ήταν. Ήταν. Για χρόνια πολλά. Τώρα έχει ξαναγυρίσει στην Αθήνα. Στην Αθήνα είναι. Τι να κάνει τώρα, δεν μπορεί να κάνει. Πράγμα όμως. Πράγμα. Κάτι επιτυχία, κάτι. Έγραψε πολλά. Είναι ωραίο. Καλά είναι. Ωραίο.
Δανάη Καλάνια. Που έγινε τύπος. Ωραίος άνθρωπος. Αν είχε πάρει και τον Γιώργο Γιανακόπουλο. Όχι, δεν με τρέφα. Όχι, όχι. Είχε πάρει, λέω, κοντά της δουλειά. Α, ναι. Για να σε δω έτσι λίγο. Α, ευχαριστώ πολύ. Έτσι λίγο. Λίγο εκεί. Γυναίκες τρελές που πρώτα κάνουν όρκους και ύστερα ξέχουν.
Επιμένουμε. Έτυχε έτσι σήμερα. Έτυχε, ήταν η πόσα μου δύσκολη. Πόσα, ναι. Πόσα δύσκολη ήταν. Ναι, ήταν δύσκολη. Βέβαια. Και για μένα και για σένα. Δεν είναι πόσα αυτή που θα κάνεις μία ώρα. Όντως ήταν δύσκολη. Αυτή είναι, αυτές οι πόσες που παίρνω και πήρα τώρα. Είναι φωτογραφίες. Α, συνήθισα. Άλλο ζωγραφή και άλλο φωτογραφία. Γιατί φωτογραφία δεν τις πόσες έπαιρνα όλα. Κάτι τέτοις, κάτι τέτοις, κάτι έπαιρνα. Εισέφτευα στους ένα πουάρ και ενώ εγώ εκινούμουν με πόζες, τακ, 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 αυτός έπρεπε τις πόζες. Αυτό ήταν άλλο. Τώρα εδώ θα προσκυθείς. Δεν είναι για να πάρεις εύκολη πόζα. Αλλάζω πόζα λοιπόν, Κώστα. Το αλλάζω. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, εμείς θα το κάνουμε πάλι. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Τι θέλω. Όχι, εντάξει. Και ζωγραφισμένα.
Πού το ξέρεις εσύ. Αυτό. Για βάλ το χέρι εδώ, πώς ήταν, πιάσε έτσι το μπαστούνι. Να πάρουμε την ίδια πόζα την παλιά. Την ίδια πόζα την παλιά, μπράβο. Πώς το έχεις εσύ το μπαστούνι. Αλλά... Πολέμη του δροσύνη. Μπράβο, εκεί λίγο ένα λεπτό. Εκεί λίγο, ένα λεπτό. Μπράβο, Μερούλα, εκεί. Ένα λεπτό. Sure.
όπως είσαι. Αν δεν είναι όπως είναι, θα σκοτώ από τώρα. Να θυμίσω. Αλλά είσαι το λιώτας. Άφασή σου. Τώρα στο χαμάδι. Λοιπόν, έτοιμη. Έτοιμη, μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Έτσι, μισό λεπτό. Δεν είναι, εγώ δεν βλέπω να σου πω. Εγώ περίμενα να πιστεύω που είχα φύγει στο μάτι τα φρύδια.
δάκρυα μου έβαλε πράγματα, κοστάκια μου έβαλε. Τι είναι αυτά, αχ, τι να κάνω. Αχ, τι να κάνω. Και τώρα και το τραπέζι το ζωγράφισα από εκεί πέρα. Αχ, τι να κάνω. Δεν είμαστε εσύ. Το Νικολέρι εδώ. Κάτσε που δεν καταλαβαίνω το ζωγραφικό είδο. Ήστερα που λέει κάτι που μα πει η καλαμή, είχαν έστα. Γιατί να κάνει κοιλιά σαν παιδιό. Δεν είναι κοιλιά. Τι είναι. Άμα σου λέει δεν είναι κοιλιά, δεν είναι κοιλιά. Κοιλιά, σαν παιδιό. Όχι, δεν είναι. Λες να είναι ίδιο. Δεν ξέρω πώ δεν το ξέρω, γιατί και το βλέπω. Τι το βλέπω και θα ρωτήσω τώρα στον εαυτό μου εκεί με ποιον. Αλλά το ύφος, το γέλιο, το αυτό, πράγματι είναι, λέει, τάκ. Ευτυχώς τα γράφει από κάτω, είναι έξω ήδη. Δουλεύω κι άλλα. Καλέ μου, εσύ με το φτάσεις με τη φωτογραφία σου, την ωραία. Με έβγαλες καμία φωτογραφία. Πολλές. Γιατί. Πολλές. Πολλές, πούντε. Ευχαριστώ. Ωραία. Πότε, σε κανένα μήνα, όχι. Πότε. Τρία εβδομάδες. Θα έρθετε στο σπίτι μου. Εκεί να δείτε φωτογραφίες και πορτρέτα και τέτοια. Θα σας δείτε και το βιβλίο μου, έτσι, για λίγο θα το ξεκινήσουμε. Και μέχρι εκεί που απόμενε. Το κοιμάσαι, με το γραφείο του. Ρε τι πάθω, είναι στο σπίτι. Σοβαρά. Θα μου δώσω φωτογραφίες εκπληκτικές. Να πάω ξανά για πόζα. Όχι. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Να πάω. Όχι, αν χρειάζεσαι κάτι, ευχαρίστως πάω. Ευχαριστώ, Μαρία. Ξέρω τι με αγαπάς. Και θα έχεις φωτογραφία για το πορτρέτο, σίγουρα. Πάνε, και το Λούστα μαζί θέλω. Αχ, ναι, μαζί γάνεται και με παρόλο που δεν έχω ωραία μύτη και έτσι μπορεί να πει κανείς ότι κάποια μύτη υπάρχει καλύτερη. Υπάρχει καλύτερη, πιο μικρή, γιατί έχω μεγάλη μύτη. Έχω ένα γέλιο και δάκρυ. Γέλιο και το δάκρυ. Λέω στα κοριτσάκια που δείχνουν τα μαλλιά τους σε λίγο. Βρε παιδιά, λέω. Με το μέτωπο γράψαν οι ποιητές. Με το πλατή, το ωραίο μέτωπο. Με τα φρύδια, για τα μάτια. Εσείς γιατί τα κρύβετε μέχρι από την κοιτά σου. Πραγματικά, Λούστα μου έκανε στην διαδοχή μου. Εσύ. Από το παρελθόν. Η γυναίκα που έρχεται από το παρελθόν. Έτσι έκανα. Δε, και πολύ σωστά. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι κοπελιά, είναι γυναίκα, κάποια σε κοπείς. Μία παρελθόν. Κάποια σε κοπείς. Έτσι. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια. Με τα σύμβολα της κυριαρχίας, ε. Ναι. Δεν ξέρω αν αυτοί που θα το βλέπουν θα καταλάβουν τι σημαίνει. Η υπογραφή μου είναι Παπιόν, Κλάκ και Παστού. Αν αυτοί που θα το βλέπουν το καταλάβουν αυτό το πράγμα. Είναι όντως.